για τα αγγλικά σε όλε τι περιοχέ. Είναι και διασκύνω σε όλη την Ελλάδα λαθομετανάστε χωρί σχέδιο, χωρί οργάνωση. Και πολύ φοβούμαι ότι την τοπική αυτοδιοίκηση έχει μεγάλη ομέλεια. Πού είναι ο δήμαρχο εδώ, δηλαδή. Πού είναι ο δήμαρχο ή ο πληθυράκη. Οι οποίοι μαλώνουν μεταξύ του για το οποίο λέει ψέματα. Κατά την άποψή μου, θα το πω έτσι ο μάχο λέει και λαϊκή παροιμία, δύο γάιδαροι μαλώνα σε ξένα χιόνι. Και οι δύο λένε ψέματα στο λαό. Διότι πολύ απλά, αν ήθελα πραγματικά να μην γίνει το προσπότ, θα έρθουν μαζί με τον πρόεδρο τη κοινότητα να είναι κάτω στην Αθήνα και να δουν στο Υπουργείο να του βοηθήσουμε κι εμεί για να γίνει αυτή η σωστή δουλειά. Πίσω από τον ελληνικό στρατό δεν βάζει ανθρώπου που δεν ξέρει ποιοι είναι. Πίσω από την πλάτη του ελληνικού στρατού γίνεται ένα έγκλημα εδώ στην περιοχή. Έστησαν 500, 1000, θα κάνουν 2.500 στρατιώτε οι οποίοι μπορούν να κάνουν ζημιά στην Ελλάδα. Αυτό είναι εθνικό έγκλημα, δεν είναι μόνο λαθρομοπαστικό. Και η καταγγελία μου, το παράλαβα εδώ μια φορά, είναι ότι δυστυχώς γίνεται σε όλη την Ελλάδα αυτό. Η μοναδική λύση είναι να φύγει από το hotspot, να πάει στα κατοίκητα νησιά και από εκεί να απελαθούν όλοι. Δεν τους καλέσαμε, δεν τους ζητήσαμε, δεν μπορούν με την παρουσία τους να δημιουργούν προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες δεν ρωτήθηκαν. Σε καμία περιοχή της Ελλάδας, ο κ. Μηταράκης ή ο οποιοσδήποτε Μηταράκης δεν ρώτησε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον δήμαρχο της περιοχής. Έτσι. Θέλεις, μπορείς, δεν ρώτησε κανένα. Επέβαλαν μια διαδικασία αλληλώς συντηρησμού. 300 κάτοικοι σε ένα χωριό και 1.500 και 2.000 άλλοι λαθρομετανάστες. Τι ελληνική περιοχή λέγεται αυτή. Να σου πει κάτι τελευταίο. Ο Εύρος ήταν η μοναδική περιοχή που δεν είχε μουσουλμάνους. Για να μην ξεχνιόμαστε. Και δεν είχε μουσουλμάνους για συγκεκριμένους εθνικούς λόγους. Τώρα η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση βάζει μουσουλμάνους μέσα στον Εύρο. Σε λίγο θα έχετε για ζαμιά, σε λίγο θα έχετε έναν εξισλαμισμό ειρηνικό πλέον. Φίλες και φίλοι, το μέλλον είναι ο πατριωτισμός. Αυτό που κάναμε ήταν μια επέλαση 12 ώρες στην Οριστιάδα, στην περιοχή την ευρύτερη του νομού Εύρου, επέλαση εντός αγωγικών. Να στηρίξουμε τους κατοίκους, όχι γιατί είναι κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους Έλληνες, αλλά γιατί τουλάχιστον αυτοί είναι στη γραμμή άμυνας του ελληνικού έθνους. Στα Μαράσκια που έχω πάει κατά το παρελθόν ως στρατιώτης, δόκιμος ήμουνα, είχα πάει θυμάμαι για σκηνάκια στην περιοχή. Το ποτάμι είναι 7 μέτρα. Δηλαδή απέναντι είναι η Τουρκία. Βλέπεις τις Τουρκίες περιπόλους. Δηλαδή πήγαμε εκεί. Είναι απίστευτο. Δεν μπορείς 5 χιλιόμετρα μακριά από τον Εύρο να στείλεις ένα hot spot. Να στείλεις ένα hot spot στο οποίο δεν ξέρεις ποιοι είναι μέσα. 20χρονοι, 21χρονοι, 25χρονοι έτοιμοι, στρατευμένοι. Μπορούν να το πρωί να στρατευτούν αυτοί. Στην πλάτη του ελληνικού λαού, του ελληνικού στρατού. Είναι αδιανόητο και μόνο, δηλαδή δεν χρειάζεται να έχει πάει στρατιώτη για να καταλάβει ότι η πλάτη σου, όταν πολεμά, αν χρειαστεί ποτέ, μακάρι να μην γίνει ποτέ πόλεμο, αλλά αν χρειαστεί να πολεμήσει, η πλάτη σου πρέπει να είναι καθαρή. Γι' αυτό και στις ειδικές δυνάμεις, όσοι έχουν πάει, όσοι πήγαμε, γνωρίσαμε ότι, κυρίως τα λεξίδωτα, η πρώτη μας δουλειά είναι να πέσουμε στη γραμμή του στρατού από την πίσω πλευρά, στην πλάτη, για να του κάνουμε τη ζημιά. Είτε στον αλεφοδιασμό, είτε να πάρουμε προμαχικά, είτε να δημιουργήσουμε το προγεφυρό που θα χρειαστεί αν προελάσει ο στρατός. Αυτοί πήγαν στην πλάτη του ελληνικού στρατού από πίσω και έτσι έναν hotspot. Ένα hotspot για το οποίο κανείς δεν ξέρει πώς θα μείνουν, πώς θα είναι. Και το δυστυχές γεγονός είναι ότι έλεγε ψέματα συνεχώς στην Δημοκρατία. Δεν είναι ένα hotspot το οποίο είναι κλειστό. Είναι ανοιχτό. Γιατί επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση η κυρία Γιοχανσόν. Στον Ευρωβουλευτή μας που κατέθεσε την ερώτηση, το είπε ξεκάθαρα. Ότι πρέπει να είναι ανοιχτά τα hotspot για να πάρουμε το 30% του ποσοστού που αξίζει να πάρουμε για αυτό μετανάστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις. Όσο για τον δήμαρχο της περιοχής, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ούτε με ενδιαφέρει και η παρουσία του. Έτσι. Αλλά όταν ο περιφερειάρχης τον λέει, τον αποκαλεί ψεύτη, ο ίδιος αποκαλεί τον περιφερειάρχη ψεύτη, από το ίδιο κόμμα είναι, από Νέα Δημοκρατία και οι δύο είναι. Δεν ασχοληθώ εγώ με τους υπηρέτες στον ΚΙΤ. Οι υπηρέτες στον ΚΙΤ, είτε είναι υπουργοί, είτε δήμαρχοι, είτε περιφερειάρχες, είτε βουλευτές, είτε πρόεδροι κομμάτων, δεν με απασχολούν. Οι κάτοικοι με ενδιαφέρουν. Οι κάτοικοι να φύγουν τα hot spot από κατοικημένες περιοχές και να πάνε στα κατοίκητα νησιά. Αυτό λένε. Δεν είναι κάτι παράλογο. Και όταν ξέρουμε ότι στο hot spot συγκεκριμένο υπάρχουν Πακιστανοί μέσα. Πακιστανοί οι οποίοι είναι αδέρφια με τους Τούρκους όπως οι ίδιοι δηλώνουν. Πώς είναι δυνατόν να τους βάζεις στην πίσω πλευρά του ελληνικού στρατού. Και δεν είναι θέμα λαθρομεταναστευτικό το θέμα στον Εύρο. Είναι θέμα εθνικό.
κύρος αμυντικό. Γιατί εθνικό είναι συνολικά αυτό που κάνει η κυβέρνηση, τον εξισλαμισμό των Ελλήνων και την αλλίωση του πληθυσμού. Την εθνοτική αλλίωση. Και τα λέω για να τα καταλάβουν και πλέον αδαείς, γιατί δυστυχώς για εμάς τους νεοέλληνες. Το πρόβλημα είναι ένα και μοναδικό, το αυτονόητο. Όταν βγαίνει υπουργός της κυβέρνησης και λέει, σ' όποιον αρέσει, σ' όποιον δεν αρέσει, να μου φέρει τα κλειδιά του μαγαζιού του. Αρχίζει και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, πού βρίσκεσαι. Πού βρίσκεσαι, δηλαδή, ζουν σε έναν περίεργο κόσμο φτιαγμένο μόνοι τους. Μια ομάδα ανθρώπων, μια κάστα που βολεύει γύρω-γύρω 7-8.000 δωματίους, τόσοι είναι. Το κάθε κόμμα βολεύει 7-8.000 δικούς του. Διοικητές νοσοκομείων, ανεξάρτητες αρχές, βολεμένοι, 8.000 άνθρωποι. Και αυτοί είναι οι ακρίδες. Ένας ολόκληρο ελληνικού λαού που τρώνε τα σπλάχνα θέλετε, το βιός θέλετε, τρώνε τον ελληνικό λαό, τον κατατρώνε. Ούτε λαϊκισμός είναι. Ούτε εξαλωσύνη είναι, είναι η πραγματικότητα, φίλε και φίλοι. Την οποία πραγματικότητα θα στη λέει η ελληνική λύση. Και βλέπετε ότι δεν φιδώμεθα κόπο. Πρωί-πρωί σηκωθήκαμε 5 ώρα. Πήγαμε 500 χιλιόμετρα από Θεσσαλονίκη, φύγαμε πάνω στην Οροστιάδα. Πήγαμε στα Φυλάκια, πήγαμε στον Εύρο, γυρίσαμε στην Αλεξανδρούπολη. Πήγαμε Φέρες, γυρίσαμε στο ποτάμι, στον Τρίγωνο. Γυρίσαμε πίσω. Γιατί? Γιατί έτσι πρέπει να λειτουργεί ο πολιτικός. Να είναι δίπλα στον πολίτη. Πραγματικά δίπλα όμως. Και επειδή θέλω να ξέρετε τι συμβαίνει γύρω σας. Φίλος στον Εύρο εκεί στην Αλεξανδρούπολη, συμπαθείς κατά. Αλλά με ρώτησε, ρε παιδί μου, γιατί με τη Γαλλία θες τόσο πολύ να κάνει σχέση. Ακούστε λίγο. Με καμία χώρα δεν θέλω να κάνω σχέση εγώ προσωπικά. Θα ήθελα προσωπικά η Ελλάδα να ήταν τόσο ισχυρός, θα μην χρειάζεται αυτή τη φιλία σε άλλο χώρο. Αλλά άλλες χώρες να ζητάνε τη φιλία της Ελλάδος. Γιατί η Γαλλία. Το έχω εξηγήσει πολλές φορές και το ξαναξίζω ακόμη μια φορά. Γιατί λέω να προσετεριστώ τη Γαλλία. Γιατί υπάρχουν προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα. Προαπαιτούμενο πρώτο. Η Γαλλία δεν πούλησε ποτέ και δεν πουλάει ποτέ όπλα στην Τουρκία. Όλες οι άλλες χώρες, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Αμερική, πουλάνε στον εχθρό μου όπλα. Ένα που έχει να κάνει με το κοινό συμφέρον. Δεύτερον, γεωπολιτισμικά έχω σχέση με τη Γαλλία. Διαφωτισμός, επανάσταση γαλλική κτλ. Έχω